Σήμερα Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020. Θερινό ηλιοστάσιο, σήμερα μεγαλύτερη μέρα του έτους. Από εδώ και στο εξής λίγο θα αρχίσει να μικραίνει. Herping λοιπόν, ξεκινάμε από το Ελεόρεμα ή μάλλον πιο κάτω από την Περιφερειακή Τάφρο. Τώρα είμαστε γύρω από την περιοχή εδώ. Βγήκαν και τα τζιτζίκια, τα μικρά είναι αυτά, τα κικαντάτρα. Για να είναι μικρά, γύρω σε ένα εκατοστό. Δεν είναι τα μεγάλα τζιτζίκια ακόμα. Ακούγονται πάντως. Θα έχουμε και επιδείνωση του καιρού. Εδώ ακόμα είμαστε μια χαρά. Με ήλιο, με ζέστη, αλλά σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει καταρακτωδώς. Λένε Χαλκιδική βρέχει, Δυτική Μακεδονία βρέχει, αλλά θα προλάβουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε από ζώα σήμερα. Ερπετά, αμφίβια, ψάρια, ασπόνδυλα λοιπά. Δείτε εδώ τι έγινε. Πατημένη γραμμωτή νεροχελώνα, Mauremys rivulata. Μάλλον έβγαινε για τα αυγά της, δεν ξέρουμε γιατί. Βγήκε έξω, ήταν και καιρός που έβρεχε. Την είχε βρει και ο Δημήτρης πριν κάνα 2 εβδομάδες. Και κάποιος ασυνείδητος εδώ πέρασε στο χωματόδρομο που κανονικά δεν είναι δρόμος που τρέχεις και δεν προσέχεις μπροστά σου. Πέρασε και την πάτησε με το αυτοκίνητο. Απαράδεκτο. Και έμεινε από τότε εδώ. Τώρα την φάγανε, άδειασε, στέγνωσε. Και ψήνεται εδώ στο δρόμο. Pelophylax kurtmuelleri, κοινά βατράχια εδώ, σε μια λιμνούλα. Ο ένας μας κοιτάει εδώ. Νάτι και μια όμορφη θηλυκή χερσαία χελώνα, Testudo hermanni. Τη βγάλαμε μέσα από τα χόρτα. Νάτι. Δείτε την. Βγήκε να ζεσταθεί. Δείτε πόσα όμορφα σχέδια έχει. Λίγο εδώ ξύθηκε. Είναι λίγο χτυπημένη μπροστά, αλλά πολύ επιφανειακά. Στις κεράτινες πλάκες μόνο. Είναι λίγο λασπωμένη από κάτω. Θηλυκό, βλέπετε ίσιο καβούκι. Μικρή ουρά, μικρή υπερουραία πλάκα. Αρκετά ζωηρή, θέλει να κατέβει. Να κάνει και τον ήχο που ενοχλείται. Μαζεύει το κεφάλι μέσα και εκβάλλει αέρα. Δεν κατούρισε αυτή. Κατούρισε. Α, ναι, κατούρισε λίγο. Μετά από ώρα, όχι αμέσως. Είναι μεγάλη, είναι γύρω στα 24 εκατοστά. Πολύ όμορφη, δεν έχει τραύματα πίσω, ευτυχώς. Ήταν εδώ. Εδώ θα την αφήσουμε πάλι. Για να δούμε, θα φύγει μόνη της. Να τη δείτε που φεύγει. Είναι έτοιμη να φύγει, αλλά δεν θέλει να φύγει τώρα. Σε λίγο θα έχει φύγει. Εδώ έχει λύκο λοιπόν, παρασιτικό φυτό που τυλίγει πόδι φυτά, γένος οροβάνκι. Δεν έχει χλωροφύλλη, όπως βλέπετε είναι κίτρινο, δεν φωτοσυνθέτει, απλώς παίρνει έτοιμα τα θρεπτικά συστατικά από τα φυτά που παρασιτεί, είναι υποκρατικά παράσιτο. Όταν φυτρώνει έχει ριζούλα, μετά το μεγαλώνει χάνει τη ρίζα του και ζει στον αέρα. Τυλίγεται στα άλλα φυτά και απορροφάει θρεπτικά συστατικά. Είναι συγκίνηση με τα χωνάκια, με τις υπομοίες, αν και δεν μοιάζει καθόλου τώρα πια. Λίγο μοιάζει στον τρόπο που τυλίγεται. Ένας αρουραίος ψόφιος εδώ στο κανάλι, ράτης νορβέγικος εδώ, έναν αποδογεδισμένο, στην επιφάνεια. Ίσως να τον βρουν οι γραμματές νεροχελώνες και να τον φάνε. Και κάτι που τα λούτες έχει πάνω στη λάσπη. Θα πίνουν χυμό, επιλό. Είτε εδώ είναι ένα μικρό μέρος του καναλιού με λίγο νερό που μπορούμε να περπατήσουμε κάτω, τώρα που δεν έχει πολύ νερό. Εδώ έχει ένα σκαθάρι του νερού που βρήκαμε, μικρό, σαν βαρκάρις αλλά δεν είναι. Και μέσα εδώ έχει μικρά κουνουπόψαρα, είναι πολύ μικρά ακόμα. Έχει γεωσκόλικες, πιο πολύ νεκροί, έχουν πνιγεί. Προνύφες κουνουπιών, άρα δεν έχει πολλά κουνουπόψαρα ακόμα. Για να έχει τόσες πολλές. Έχει λίγη ζωή, αλλά είναι ρηχό το νερό, έχει τα λίγα πράγματα που μπορεί να κρατήσει αυτό το μέρος. Και λίγα φυτά έχει, το νερό και γυρίνους έχει, λίγα όμως. Έχει ένα τεράστιο 50 ευρώ γίγαντα για ένα σπλαντάγκο μεγάλο από τα πολλά θρεπτικά συστατικά που λαμβάνει μάλλον. Από μια συστάδα από κόνιο, Conium maculatum, το γνωστό δηλητηριώδες φυτό που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μόλι πρόγονοι για να εκτελούν κατάδικους. Πέρασε με το φορέα του, τώρα θα πάει για καρποφορία και θα ξεραθεί. Είναι στην ίδια οικογένεια με το μαϊδανό, τον άνισο, το μάραθο, το καρότο. Είναι σκιαδιοφόρο. Τα ξυναδίες του μοιάζουν με καπελάκια. Απλά με αυτό πεθαίνουν. Εδώ πέρα αγριομάρουλο, Lactuca seriola, ο πρόγονος του μαρουλιού. Πιο ψηλό, με πιο λεπτά φύλλα, μαχαιρωτά από κάτω και πιο πικρό. Ό,τι πρέπει τροφή για κουνελάκια, για χελώνες, για γενεοφόρους δράκους είναι πολύ θρεπτικό. Έχει λίγο γάλα, αλλά δεν τα πειράζει, τα τρώνε τα χορτοφάγα. Όταν είναι μικρό, τα τρώμε κι εμείς. Έχει παντού τέτοια. Και έχει και αυτά εδώ που είναι σαν άγρια καρότα, αλλά θα μάθουμε ονομασία. Έχω βγάλει φωτογραφία. Εδώ μια ελληνική χελώνα, Testudo graeca, Testudo graeca ibera. Όταν τη βρήκαμε, είχε τσιμπούρι πίσω κολλημένο, γιατί αυτά κολλάνε ανάμεσα στις κεράτινες πλάκες και ρουφάνε, άμα πάλι καταφέρνουν, και σαλιγκάρι από κάτω. Ακόμα είναι σε ανάπτυξη, έχει αυτές τις γραμμές, δείτε. Ξεχωρίζει πολύ από τη Hermanni την κοινή, έχει μεγάλες φωλίδες μπροστά, στα χέρια, έντονες, πιο μυτερό έμβολο μπροστά, μικρή ουρά χωρίς νυχάκι στο τέλος. Έχει σχετικά ανοιχτό χρώμα, συνήθως είναι σκούρες μαύρες από κάτω, αλλά δείτε έχει ανοίξει αρκετά. Κοινό είδος στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ είμαστε περίπου στο δυτικό όριο της εξάπλωσής του. Είναι μεγάλη αυτή, πάνω από 25 εκατοστά. Θα μεγαλώσει και άλλο από ό,τι φαίνεται. Πριν έχει αρκετά, κατούρισε. Έχει αρκετό απόθεμα μέσα, βαριά φαίνεται. Τώρα έχει μαζευτεί μέσα στο καβούκι της. Παιδευτήκαμε λίγο με την αναγνώριση. Γιατί δεν είναι σαν τις άλλες ελληνικές που έχουμε συναντήσει, αλλά αυτή είναι. Να τη δείτε. Ελληνική χελώνα λοιπόν, Testudo graeca, δεν περίμενα στο συγκεκριμένο μέρος. Αλλού έχει. Στο Σέιξου έχουμε βρει. Αλλά εδώ πιο δύσκολα. Εδώ είναι οι μυτούλες που έχει πίσω. Στους μυρούς έτσι που ξεχωρίζουν αυτό το είδος από τη Hermanni, εύκολα. Είναι διαφορετικό είδος χελώνας, άμα την προσέξετε. Την αφήνω κάτω λοιπόν. Για να φύγει. Εδώ φτάσαμε σε μια γέφυρα του ρέματος, όπου το κανάλι ευτυχώς δεν είναι εγκυβωτισμένο. Κάτω έχει το φυσικό υπόστρωμα. Και πάμε να δούμε τι έχει, μπορεί να βρούμε κάτι εδώ. Χελώνες, νερό. Ναι. Για να δούμε, πάμε από το που να δούμε. Να έχουν κόψαρα, ένα κοπάδι. Πολλά και έγκυα, πολλά. Καλά είναι. Όλα εδώ μαζεύουν. Και μεγάλους γυρίνους έχει. Εδώ πέρα. Έχει ένα μεγάλο Pelophylax. Όχι, κάτι γυρίνους εκεί πέρα τεράστιος. Κοπαδάκια από κουνουπόψερα εδώ, γκαμπούζια αφήνεις. Όσο προχωράμε τώρα αυξάνονται αυτά. Έχει πιο πολύ νερό, δεν είναι πολύ. Να δω και εδώ. Αρκετά. Και για να είναι κιόλας, από εκεί να παραγωγείς. Καλά πάνε όλα. Κόψαρα εδώ, πάρα πολλά. Και μικρά γεννημένα και μεγάλα και κασαρωμένα και όλες τις ηλικίες. Τώρα θα έχει χελώνες εδώ, πιστεύω, κάτσα να δω. Έχει πολλά βατράχια εδώ, πηδάνε μόλις ένα πλώμα. Πώς γιατί πολλά εδώ. Να το ξέχασε. Pelophylax kurtmuelleri. Και χελώνες, και ακόμα δεν βγήκαν. Του νερού. Μπορεί να έχει και γκέκο στους τοίχους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει. Αλλά εδώ στο νερό έχει πολλά. Και ψάρια έχει εδώ. Κουάζει όλος ο βάτραχος. Αρκάξε. Αρκάξε, ναι, πάτε. Νάτσες. Πάει και αυτό. Μπράβο. Κι άλλο, κι άλλο. Πες, πες. Εδώ λοιπόν βρήκαμε και τις χελώνες, τις Mauremys rivulata εδώ. Είναι λίγο έξω από τη γέφυρα, μάλλον και είχαν έξω για να ζεσταθώ. Αλλά ξεκινάζουν γύρω από αυτό το μέρο. Ναι, Μας κοιτάζει. Ένα μεγάλο κοινό σαλιγκάρι, Helix lucorum, ενήλικο, εδώ έχει κάνει και το χείλος του. Έχει φράξει από κάτω, τώρα άρχισε να φτιάχνει το επίφραγμα για να κοιμηθεί και το καλοκαίρι. Είναι πολύ μαλακό ακόμα λεπτό, μάλλον επειδή βρέχει, πότε ξυπνάει, πότε κοιμάται και δεν έχει γίνει σκληρό. Δροσερό σαλιγκαράκι, το πιάνω και δροσίζομαι. Όλη τη διαδρομή σκάσαμε από τη ζέστη. Εξατμίζονταν οι υδρατμοί από τα χόρτα και μύριζε λες και έβραζε ο τόπος κυριολεκτικά. Αυτό ήταν κάτω από μια πέτρα, στη δροσιά, τώρα εκεί θα το αφήσουμε πάλι. Είναι πολύ κοινό είδος εδώ, είναι αυτό το είδος που καλλιεργείται, που τρώμε επίσης. Και κοινός της πόλης, ζει παντού. Τρώει έναν κρεμμυδοφάγο, τον έχει πιάσει, τον έχει τσιμπήσει και τώρα τον τρώει. Και ένας γρυλοτάλπα, κρεμμυδοφάγος, είναι είδος υπόγειου γρύλου που τρώει ρίζες φυτών. Και αυτή τη σφίκα θα τη μάθουμε από τη φωτογραφία, θα γίνει και αναγνώριση. Δεν περιμένουμε να βρούμε κάτι τέτοιο. Τι το τρώει εδώ μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτές οι φύκες είναι ωφέλιμα έντομα. Τρώνε πολλά έντομα που είναι βλαβερά στις καλλιέργειες, όπως είναι οι κρεμμυδοφάγικες. Αλλά πάει ο κόσμος, ρίχνει φάρμακα, τα σκοτώνει όλα διακρίτως μετά, δεν έχει τίποτα. Μετά ξαναπλαπλασιάζονται τα βλαβερά έντομα και ξαναρίχνουν φάρμακα. Και γίνεται φαύλος κύκλος. Αν αφήσει τη φύση, βρίσκει την ισορροπία της. Και ένα πράσινο φανταχτερό φτερό από παπαγάλο, Psittacula krameri, ο ρίγκνεκ ο γνωστός, που έχει κάνει απικίες εδώ στο ρέμα. Θα έπεσε ένα φτερό από κάποιο πουλί, εδώ έχει λεύκες πάνω, φωλιάζουν σε αυτά τα δέντρα, έχουν τρύπες, κάνουν μέσα τα αυγά. Θα έπεσε και το βρήκαμε εδώ στο δρόμο. Ψάχνουν τροφή στο έδαφος, βάζουν το ράχος μέσα, το ανοίγουν και έτσι καλύζουν το χώμα και βγάζουν ένα σπόνδυλα. Τούρνους βουλγκάρι. Και πίσω έχουν τις φωλιές στο δέντρο. Πριν βρήκαμε και ένα σπουργητάκι στο έδαφος, έτρεχε, πήγαμε να το πιάσουμε γιατί είναι μικρό αλλά έφυγε. Και μια πανέμορφη αρσενική πρασινόσαυρα, Lacerta viridis, με γαλάζιο λαιμό, και αυτή μας έφυγε. Εδώ λοιπόν έχει μελικοκιά, κέλτης ο κιντεντάλης, μεγάλο δέντρο, μοιάζει λίγο με φτελιά στα φύλλα αλλά δεν είναι. Και έχει αυτούς τους καρπούς που είναι κυρίως σπόρος και γύρω γύρω λίγο σάρκα γλυκιά, έχει γεύση έτσι πολύ γλυκιά. Γι' αυτό τη λένε μελικοκιά. Την φυτεύουν παντού στους δρόμους. Άλλως τώρα δεν ήξερα πώς λέγεται. Πρόσφατα το έμαθα. Τώρα στο μέρος που ήμασταν κι άλλες φορές πιο κοντά στην Τούμπα. Εδώ κρατάει πιο πολύ νερό το κανάλι. Κοντά στη γέφυρα είμαστε. Εδώ βρίσκεις πιο πολλά πράγματα, πιο εύκολα. Βατράχια είχε πολλά, κουνουπόψερα νέα γενιά μικρά. Ανάχωμα. Να τα κρουβώ ψαρακινικά το άλλο. Αναπαραγωγή. Να. Μερικοί νομίζουν ότι είναι γυρίνη και δεν είναι. Βρήκαμε και γυρίνους όμως μεγάλους πριν, Pelophylax. Δεν το έπαιξε το βατραχάκι. Να, εδώ το κοπάρουμε να κολυφόψερα. Βατράχι. Κρύπτη. Κι άλλος. Ναι, ναι. Μάγκα. Θα φύγει. Να τους κάθουμε, μας κοιτάει. Εκεί χελώνας να βγει μπροστά. Της ξηράς. Και γυρίλους έχει, κουλουφόψαρα μέσα. Να και μία χελώνα, δύο χελώνες εκεί πέρα στο βάθος έχει. Ξανά, κλείστο και ξαναβάλτο. Δύο Mauremys. Κλείστο και ξαναβάλτο μας εδώ. Νάτος και ένας μικρός βάτραχος, τον πιάσαμε, Pelophylax kurtmuelleri, πάρα πολλούς έχει εδώ. Μεγάλους, μικρούς, αυτός είναι γύρω στα 3 εκατοστά, είναι μικρούλι. Δείτε το από κοντά, γιατί είναι έτοιμο να μας φύγει. Που εδώ λοιπόν τελειώνει η εξόρμησή μας. Κατεβήκαμε και χαμηλά σήμερα. Δεν είχε και πολύ μεγάλη διαφορά από εδώ πάνω, που ήταν κοντά στην τούμπα όπως πάντα που ερχόμασταν. Εδώ μπορεί να είναι και πιο καλά, γιατί κρατάει πιο πολύ νερό. Αλλά πάλι είχε πολλά. Είχε τις γραμματές νεροχελώνες που έχει πάντα, τα βατράχια, τα κουνουπόψερα, έχουν και ένα παραγωγή. Βρήκαμε και δύο είδη χελώνας ξηράς, μια χερμάνη κοινή και μια ελληνική με αρκετά περίεργο χρωματισμό, ανοιχτόχρωμη και μεγάλη. Νερόφυτα δεν βρήκαμε, μάλλον λόγω ζέστης. Τώρα έχει πολύ ζέστη και πήγαμε και μεσημέρι. Τα φλίδια σιγά σιγά αποφεύγουν τη ζέστη του καλοκαίρι, βγαίνουν πρωί-απόγευμα. Ή πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το απόγευμα. Πρέπει να έρθουμε νωρίς δηλαδή για να τα πετύχουμε. Κατά τα άλλα, όλα καλά πάνε, εντάξει. Όπως ήταν περίπου, απλά λίγο μαζεύονται τα ζώα παραπάνω λόγω ζέστης. Αυτά λοιπόν. Θα συνεχίσουμε και σε άλλα Herping εννοείται, και εδώ κοντά και πιο μακριά. Θα τα δείτε σιγά σιγά. Γεια σας.